Και πάμε να συνδεθούμε με Αιγιο. Στο Δημαρχείο βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Να δούμε λοιπόν τι έχουν αποφασίσει αγρότες παραγωγή και εκτινοτρόφοι για τις επόμενες ώρες για τις κινητοποιήσεις τους. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Βρισκόμαστε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Αιγίου. Εδώ που οι αγρότες, μετά από τον μπλόκο το οποίο έστησαν στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στο ύψος των Βενζινάδικων, κατέβηκαν στην συνεδρίαση προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και στο σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγίου. Είναι δίπλα μου ο κύριος Θανάσης Χελάκης και ο κύριος Γιάννης Μποδιώτης από τον Αγροτικό Σύλλογο Αιγίου Μπακόπουλος Ντρίνιας. Κύριε Χελάκη, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Ήρθατε εδώ προκειμένου να ενημερώσετε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγίου για τις κινητοποίησεις σας. Φέραμε το ψήφισμα εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το ψήφισαν όλοι, όλες οι παρατάξεις. Ο αγώνας συνεχίζεται. Η καρδιά του φτωχού και μεσαίου αγρότη της Αιγιάλιας χτυπάει στον μπλόκο στα βενζινάδικα στην Εθνική Οδό. Τι λεγόμενοι λαγούς τους λένε, αλλά εμείς λέμε οι βραχόλαγοι, που δεν μπορείς εύκολα να τους πετύχεις. Παίζουν το ρόλο της κυβέρνησης, συκοφαντία, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και έχουμε και ένα καινούριο, το οποίο μας ήρθε σήμερα, αρχίσαμε και το βλέπουμε. Έχουν αναρτηθεί χάρτες από το 45 και βγάνει οι δασικοί χάρτες και βγάνει το 45% των χτημάτων του φτωχού και μεσαίου αγροτοκτηνοτρόφου εκτός παραγωγής. Βέβαια, έχουμε, θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση, θα κάνουμε διαμαρτυρία και στο Δασαρχείο και θα προχωρήσουμε και σε πιο πάνω, στο Υπουργείο Γεωργίας, να δούμε τι μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται τα βάζουν αυτά για να είναι ένα επιπρόσθετο χαράτσι στο φτωχό και μεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο. Μάλιστα, ένα ακόμα πρόβλημα λοιπόν προστίθεται. Να πάμε και στον κύριο Γιάννη Μποδιώτη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου. Φαντάζομαι τα μπλόκα θα συνεχιστούν, οι αγρότες της Αιγιάλιας θα συνεχίσουν να βγαίνουν στον δρόμο, έτσι? Συνεχίζουμε. Πήραμε και θάρρος με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Συνεχίζουμε όλοι οι αγρότες της Αιγιάλιας μαζί στον μπλόκο στα Βενζινάδικα. Είμαστε όλη μέρα εκεί, αποκλείουμε το δρόμο από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούμε. Καλείτε, φαντάζομαι, και άλλους αγρότες να έρθουν να ενωθούν μαζί σας. Όλους τους αγρότες της Αιγιάλιας, τους μικρομεσαίους αγρότες της Αιγιάλιας, τους καλούμε να έρθουν να αγωνιστούν μαζί μας. Ο αγώνας είναι για αυτούς, δεν είναι ούτε του Αγροτικού Συλλόγου, ούτε του Χελάκη, ούτε του Μποδιώτη. Είναι ο αγώνας για τους μικρομεσαίους αγρότες, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την αγροτική μας δραστηριότητα. Μάλιστα. Γεωργία, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο από λοιπόν τους αγρότες. Έχουμε και συμπαράσταση από κοινωνικούς φορείς. Χτες είχαν έρθει οι συνταξιούχοι από Πατρών. Αύριο θα έρθουν τα σωματεία των γυναικών, οι ΟΓΕ. Και έτσι έχουμε μια μεγαλύτερη δύναμη στην κοινωνική συμμαχία που λέμε εμείς, γιατί ο αγώνας από μόνοι μας θα δυσκολευτεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Γεωργία. Κλιμακώνονται λοιπόν οι κινητοποιήσεις, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Αυτή είναι η εικόνα από το Αίγιο.